Λοιπόν, στο σημερινό παιχνίδι μπορώ να πω ότι είχαμε δύο ημίχρονα. Ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο που κυριαρχούσε η γκρίνια, η μουρμούρα, η συζήτηση και το ποιος στέει. Με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, να μην είμαστε μέσα στο παιχνίδι καθόλου. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Στη συνέχεια, παρότι μείναμε με 10 παίχτες από το πρώτο ημίχρονο, μπόρεσαμε και σταθήκαμε στα πόδια μας, και αυτό είναι θετικό για την ομάδα μας. Είχαμε καλή παρουσία στο ημίχρονο, στο δεύτερο. Μπορώ να πω ότι είχαμε και τις ευκαιρίες, είχαμε και ένα δοκάρι. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα ούτε στο σημερινό παιχνίδι. Θέλω να πω ότι και να στείλω και ένα μήνυμα στους παίχτες μου ότι το ποδόσφαιρο παίζεται με τα πόδια, με την καρδιά και το μυαλό και όχι με το στόμα. Να δώσω συγχαρητήρια στο Γιούκτα και στο Μινά για την καλή τους προσπάθεια και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια και σε αυτούς όπως και σε εμάς.